Την αγάπη σου θα ήμουνα μόνος. Η πίκρα θα με πνίγε, το δάκρυο πόνος. Μαρία, Μαρία! Σταμάτα, θα τρομάξεις το παιδί. Και στο τώρα το παιδί, σε θέλω, πάμε μέσα. Πάψε πια, είναι στην κουζίνα, μας ακούει. Χαίστηκα. Πάλι μεθυσμένος ήρθε. Γιατί μωρή, λογαριασμό θα σου δώσω. Πάμε μέσα τώρα. Άφησέ με, με πονάς. Εγώ θέλω να μ' ακούς. Σταμάτα να μας παρήδεσαι το παιδί! Το παιδί ρε, αυτός είναι ολόκληρος άντρας! Σταμάτα σου είπα! Για από εκεί, μωρή! Εσύ δεν είσαι μια οικογένεια! Μόνο να χτυπάς, ξέρεις! Φέγε, σταμάτα! Με πονάς! Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Κουτάντισε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Ψάξε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα σώμα μου και αρχή, η γη μου εσύ, η ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Λένε ότι πολλές φορές βλέπεις τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Πράγματι, αυτό συμβαίνει. Είναι τέτοια η τρέλα κάποιον με το όλο τα εισιτήρια για την πρώτη παρθενική. Το φαγητό είναι έτοιμο, αργείς!
Γιατί δεν μου μιλάς, θα μου πεις. Και εμένα μ' αηδιάζει με το συμβρώμα. Αλλά δεν κάνω και έτσι. Συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Θέλω ότι πρέπει να σου πάω στο πίσω. Όχι, θα πάρω ταξί. Δεν ακούω κουβέντα. Αν είναι να σε πάω σπίτι, ρώτησε μου λέω και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, έτσι. Είσαι καλύτερα τώρα? Στην Αγία Σοφιά μου είπες, έτσι. Αλλά πού θυμάσαι διεύθυνση, γιατί δεν γνωρίζω καθόλου την περιοχή. Υπήρου 35. Πίσω από το σταθμό του ΟΣΕ. Ωραία, ωραία. Ψάχνεις κάτι? Μην ανησυχείτε, απλά έχει πιει λιγάκι παραπάνω. Αφρενέρ, τι τραβάω με σένα. Βάλτε την να ξαπλώσει και αύριο θα είναι καλύτερα. Ευχαριστούμε, κύριε. Άλκης. Πώς βρέθηκε αυτό στα χέρια σου? Το πήρα κατά λάθος χθες από το αμάξι. Και εσύ, πώς βρέθηκες εδώ? Έκανα κλήση στον αριθμό δουλειά και δεν το έφτασα. Πολύ έξυπνο εκ μέρους σου. Συγγνώμη. Για το κινητό ή για το αυτοκίνητο? Και για τα δύο. Να σε συγχωρέσω. Αρκεί να μου επιτρέψει να σε κεράσω έναν καφέ. Τελικά έχει περισσέψει μια θέση. Τι λες, μήπως άλλαξες γνώμη? Αφού το ξέρεις, δεν περνάει από το χέρι μου. Δεν έχω άλλη άδεια. Αν θέλεις, μπορώ να μιλήσω στο Στέλιο και να το κανονίσει. Μα επιμένεις τόσο πολύ για αυτό το ταξίδι που έχει κρατήσει αηδία. Στο κάτω-κάτω δεν έχω καμία όρεξη να έρθω. Τι επιμένεις? Επιμένω γιατί αυτό δεν είναι ένα απλό ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι για τη βράβευσή μου και την αναγνώρισή μου σαν εκπαιδευτικός. Και στο κάτω-κάτω τι ζήτησα, ρε γαμώτο? Τη γυναίκα μου στο πλευρό μου ζήτησα. Σε παρακαλώ, σταμάτα να ορίζεις τη ζωή μου και τα θέλω μου. Τελικά από τότε που σε γνώρισα, το μόνο που ακούω από το στόμα σου είναι μια ανέτεια άρνηση για ό,τι και αν επιθυμώ. Από το γάμο μας μέχρι... Να κάνουμε παιδί. Πες το. Αυτό δεν ήθελες να πεις. Ξεχνάς όμως ότι έχω και μια καριέρα μπροστά μου. Αν δεν μεσολαβούσα εγώ, θα ήσουν ακόμα άνεργη. Τι
Και για ποια καριέρα μου μιλάς? Μια δουλίτσα έχεις που δεν έχει καν μέλλον. Δουλίτσα, ε? Μάθα λοιπόν ότι ο γιατρός μου έχει κόψει εδώ και καιρό τα αντισυλληπτικά, αλλά δεν είδα να γίνεται για τίποτα. Γιατί? Από πότε? Εδώ και 4 μήνες. Κάνουμε σεξ χωρίς αντισύλληψη. Αλλά δεν είδα να καταφέρνεις και τίποτα. Έλα εδώ! Τι ακριβώς εννοείς? Αυτό ακριβώς που κατάλαβες. Δηλαδή φταίω εγώ που δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Βρε αγάπη σου! Εσύ δεν είσαι για οικογένεια. Μόνο να χτυπάς, ξέρεις. Η ζωή τελικά είναι πολύ άδικη. Μοιάζει κάθε κίνησή σου με το βλάκι του ντόμινο, που με πολύ προσοχή τοποθετείς προσπαθώντας να μην σου πέσει. Και ξαφνικά, μια λάθος κίνηση, ένας αστάθμητος παράγοντας, αρκεί για να σωριάσει όλες τις προσπάθειες. Χαμογελά. Καινούργια αγάπη
πάλι εγώ θα κουβαλήσω τα βάρη της οικογένειας. Και μετά γύρω να πάρεις και εμένα γιατί δεν με βαστάν τα πόδια μου. Κάνε κουράγιο ματάκια μου, σε λίγο καιρό θα πάρουμε και ένα σαραβαλάκι για σένα. Τι ώρα θα έρθει ο Στέλιος, γιατί έχω κάτι προβλήματα να συζητήσουμε. Για τη δουλειά. Ναι, η κατάσταση με την Αποστόλη δεν πάει άλλο. Θα μιλήσω στο Στέλιο και θα του πω εγώ να τη διώξει. Κατά τις 9 της είπα. Ωραία, άρα μου προλαβαίνω να κάνω ένα πανάκι πριν φτιάξω το σουφλέ. Πήγαινε εσύ και θα κάνω εγώ την προετοιμασία. Αυτά έλεγες από το τρίμα στα φαντάρια, γι' αυτό δεν στέλνει στους κόμενος τώρα. Όπως πάντα υπερβολικός, είδαμε τα δικιά σου τα χαίνια. Σταμάτα ρε μετά, θα μας ακούσει. Έχει δίκιο εσύ. Μέρι. Καλησπέρα. Όπως στον διάδρομο είστε. Περάστε μέσα. Φαντάζομαι αυτά θέλουν ψυγείο. Περάστε, το φαγητό είναι έτοιμο. Καθίστε, καθίστε. Μέρι, φέρε το κρασί. Πολύ ωραίο το σουφλέ σου, Μέρι. Μια θεράκια σου. Βοήθησε κι εγώ, ε. Ναι, αλλά μια σώμα μου χρειάζεται. Πέρασε το σάλο. Σκέτη, να μην στάξω τίποτα μέσα. Α, ναι. Στάζω, ξέρετε, όταν φύλλα ουίσκι. Οκ. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Στέλιο μου. Ορίστε. Να σε καλά, Βαρουλά μου. Έρχεται και το ουισκάκι. Α, ωραία. Και το κρασί σου, Άννα. Ορίστε. Γεια σας, χαράτσα σου, Βαρουλά μου. Λοιπόν, στην υγειά σας και ωραία καλή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλά παντώσεις, και εσύ. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εγώ πάω να μαζέψω τα πιάτα. Γιατί συνεχίζετε. Γιατί ακούω συνέχεια τα ίδια. Επειδή άλλοι έχουν άρεσε για κλέπια και χαράτες, εγώ πρέπει να κρεμαστώ. Μέρι, τι λες. Ακούς τι λες. Θα βιώσω μια κατάσταση που δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Εντάξει, μωρέ. Άσε πρώτα να γεράσεις και μετά το ξανασκέφτεσαι για οικογένεια. Έχει δίκιο, ρε Άλκη. Θα έρθει η ώρα της όταν αισθανθεί έτοιμη να γίνει μάνα. Δεν είναι τίποτα. Σε 5 λεπτά θα τις περάσει. Ρε ζήλη με έκανε. Άντε, Στέλιο, σήκω. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Μπορείς να μου πεις τι έχω κάνει και δεν θέλεις να παντρευτείς. Τίποτα. Τότε γιατί έκανες έτσι μπροστά στα παιδιά. Ρε ζήλη γίναμε. Και να σου πω δεν θα καταλάβεις. Δεν μου έχεις δώσει ποτέ την ευκαιρία να σε καταλάβω. Σταμάτα πια, με πιέζεις. Και δεν θα σταματήσω να σε πιέζω αν δεν καταλάβω τι κρύβεις μέσα στο μυαλουδάκι σου. Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα. Η μέρα της γνωριμίας μας, γιατί. Και όχι μόνο. Δηλαδή.
Πάντα απέφευγα να σου μιλήσω για αυτό το θέμα, αλλά μου φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε. Άκου. Εκείνο το πρωί είχα κάνει έκτρωση. Είχαμε χωρίσει από εβδομάδες με το μαλάκα, αλλά δεν περίμενα να μου φερθεί έτσι. Όταν του το είπα, έκανε πως δεν το πίστευε. Ότι το έκανα για να γυρίσει πίσω. Ακόμα και όταν του έδωσα τα χαρτιά από την κλινική, κάτι είχε να πει. Ότι το έλεγα ψέματα. Ότι όλο αυτό ήταν γέννημα της φαντασίας μου. Είμαι τόσο προδομένη και τόσο απογοητευμένη που τα βήματά μου οδήγησαν στο μπαρ. Μονάχη. Έλα, ματάκι μου. Μην κάνεις έτσι. Υπάρχουν και χειρότερα, ε? Πόσο χειρότερα, δηλαδή? Να, ας πούμε, να έχεις πάει μια φίλη σου στο μπαρ. Να έχει αυτοκίνητο. Να μην είχαμε γνωριστεί ποτέ. Και να χάνεις ένα κελεπούρι σαν και εμένα. Που εκτός των άλλων, είναι έτοιμο να σου κάνει και πρόταση γάμου. Τελικά ίσως να έχεις δίκιο. Ίσως πρέπει να πάω μόνος μου στο ταξίδι. Αν μείνουμε για λίγο καιρό χωριστά, ίσως να εξομαλυνθεί και η μεταξύ μας σχέση. Και όταν θα γυρίσω από το εξωτερικό, θα πάμε σε ένα ιατρικό κέντρο να κάνουμε ένα σπερματογράφημα. Πήγαινε στο ταξίδι σου και βλέπουμε όταν γυρίσεις. Τελικά ο κάθε άνθρωπος έχει δύο ρόλους στη ζωή του, του θήτη και του θύματος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρεις πότε παίζεις τον κάθε έναν από αυτούς τους ρόλους. Ναι, μητέρα, τα κανόνεις, τα έστειλα τα προσκλητήρια. Ναι, ναι, και τους πήρα έναν προσωπικά όλους και τους ενημέρωσα. Ναι, ναι, ναι. Και την εκκλησία την έκλεισα και τις άδειες τις έβγαλα, γιατί αν περίμενα από την κόρη σου. Λοιπόν, έλα. Σ' αφήνω γιατί μου χτυπάει δεύτερη γραμμή. Έλα, γεια σου. Ναι. Έλα, Άννα μου. Έλα, τι κάνεις? Αμέσως παράπονο σας ξέχασα. Ένα μυαλό έχω, βρε, που να τα προλάβω όλα, σαν να μην είναι ο γάμος. Θα κανονίσουμε ένα βράδυ να πιούμε ένα κρασάκι σπίτι μου να συζητήσουμε. Είσαι ο Άλκης. Λοιπόν, σε αφήνω, έτσι. Έλα, έλα, τα λέμε, γεια. Ο Άλκης τεχνίου. Ο ίδιος. Ξένια, θα μπορούσε να σε απασχολήσω για λίγο? Αν είναι για λίγο, ναι. Ναι, μόνο που θα ήθελα να τα πούμε κάπου είσαι. Γιατί? Έτσι. Καλά, πέρασε το αυτοκίνητό μου. Σε ακούω. Τον ξέρεις αυτόν? Δεν μου λέει κάτι. Αυτός είναι ο Ορφέας.
ή τουλάχιστον έτσι συστήνεται στις καινούργιες του γνωριμίες. Δεν με απασχολεί. Θα έπρεπε. Γιατί εσείς οι δύο έχετε κάτι κοινό. Εγώ με αυτόν, τι. Τη Μέρη. Έτσι δεν λένε τη μέλουσα γυναίκα σου. Γεια σε παρακαλώ, πέρασε ξανά το αυτοκίνητο. Μη βιάζεσαι τόσο να με διώξεις. Τώρα θέλεις να φύγω ή έχεις να μου πεις κάτι άλλο. Στάσου. Πού τη βρήκες αυτή τη φωτογραφία? Τους την είχα στήσει έξω από το ξενοδοχείο που συχνάζω. Ο τύπος το έχει κάνει φάμπρικα. Πουλάει έρωτα σε γυναίκες και τους τρώει τα λεφτά. Και σε μένα τα ίδια έκανα. Και όταν είδε ότι δεν είχα άλλα, την έπεσε στην επόμενη. Και φαντάζεσαι πια. Πού θα μάθω περισσότερα στοιχεία για αυτόν τον τύπο? Earlier today, staked his reputation and his job for that matter on a yes vote, promising to resign if his people said no to the charter. Hello? Ah, εσύ είσαι Μέρη. Και ότι ετοιμάζομαι να σε πάρω. Πώς περνάς εκεί? Πολύ καλά. Ετοιμάζομαι για την αποχαιρετιστήρια δεξίωση. Πώς πήγε η βράβευση? Πήγαν όλα καλά? Πολύ καλά. Έχασες που δεν ήρθες. Καλά, καλά. Θα μου τα πεις από κοντά. Αλήθεια, πότε με το καλό? Κοίταξε να δεις, σε 10.30 ώρα πρέπει να είμαι στο αεροδρόμιο. Γύρω στις 12.30 είναι η πτήση, μέχρι τις 4.30 θα είμαι στο σπίτι. Α, και όσο για το άλλο που λέγαμε, κανόνισε ένα ραντεβού στο ιατρικό κέντρο για την Παρασκευή. Έχω άδεια και έτσι θα μπορέσουμε να πάμε. Καλά, θα το κανονίσω. Μην είσαι ήσυχος. Άκουσες, το ραντεβού είναι για την Παρασκευή. Την ώρα κανόνισε έτοιμο εσύ. Και όπως είπαμε για το άλλο. Μην ήσυχη. Άδικος κόπος. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι που δεν κερδίζεται. Όσο και αν θες, ό,τι και αν κάνεις. Αν δεν σε θέλει τύχη, πας χαμένος. Σε βλέπω λίγο αγχωμένο. Όχι, είμαι κουρασμένος από το ταξίδι. Πάντως, ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν δουν τα αποτελέσματα, εγώ θα είμαι δίπλα σου. Είσαι φωτιά. Και δεν θα αλλάξει τίποτα. Όπως δεν αλλάξαν και τα δικά σου συναισθήματα τόσο πολύ. Γεια σου. Θα μπορούσα να σε απασχολήσω για λίγο? Αν είναι για λίγο, ναι. Μετά έχω εργαστήριο. Θα ήθελα να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Πάμε στο παρκάκι απέναντι. Δεν κάθεσαι? Όχι, έχω μάθημα. Πες γρήγορα. Θα σου πρότεινα να καθίσεις, γιατί σίγουρα θα σου χρειαστεί με αυτά που θα ακούσεις, Ορφέα. Η Μαρία Ξιώτη την ξέρεις, φαντάζομαι. Δεν μου λέει κάτι το όνομα. Να σε βοηθήσω. Α, Μαρία. Τη γνωρίζεις, άρα, ε. Εσύ ποιος είσαι? Αν μου έκανες αυτή την ερώτηση ένα μήνα μετά, θα σου έλεγα πως είμαι ο σύζυγός της. Λοιπόν, τι τρέχει μέσα στους δύο? Κοίτα, δεν κουστάρω να κρίσεις, φίλε. Φίλε μου, δεν ήρθα εδώ για να σε ανακρίνω. Για να σε ενημερώσω ήρθα. Για να σου άρχιε. Πότε έκανες τελευταία φορά εξετάσεις της υπατήτητας Β? Εγώ με τη Μαρία πήραμε προχτές τα αποτελέσματα. Για ρίξε μια ματιά. Δηλαδή θες να πεις? Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Οι απαντήσεις των εξετάσεων τα λένε όλα. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πας και εσύ να κάνεις εξετάσεις. Και βέβαια να ξεκόψεις το γρηγορότερο από τη Μέρη. Και όσο για τα λεφτά που έχεις
δανειστεί από τη Μέρη. Ποια λεφτά? Φίλε μου, τα γνωρίζω όλα. Ξέρω πως έχεις πάρει λεφτά. Υπέγραψε αυτό το χαρτί και καθάρισες. Λέει αυτό το κολόχαρτο. Το χαρτί γράφει ότι φεύγεις από την Αθήνα, ότι θα ξεπληρώσεις όλα τα χρέη σου και ότι δεν πρόκειται ποτέ να την ξαναενοχλήσεις. Μην ανησυχείς. Τα λεφτά θα τα πληρώσω εγώ. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί η εκκλησία είναι έτοιμη, είναι κλεισμένη, τα προσκλητήρια έχουν σταλεί και δεν πρόκειται εγώ να γίνω ρεζίλη στον κύκλο μου. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να στιγματιστεί η καριέρα μου από τέτοια δυσάρεστα γεγονότα. Κάνε όπως νομίζεις. Εγώ μπορώ να φύγω. Είσαι ελεύθερος. Αγάπη μου, δυστυχώς έκτακτες υποχρεώσεις με αναγκάζουν να φύγω από την Αθήνα. Μην με ψάξεις, απλά να θυμάσαι ότι ζήσαμε κάποιες ωραίες στιγμές. Τα λεφτά του δανείου που πήραμε από την τράπεζα τα έχω τακτοποιήσει και δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Αντίο για πάντα. Ορφέας. Δεν την αγαπούσα πια.
αισθανόμουν ότι λερωνόμουν κάθε φορά που την άγγιζα. Έμεινα όμως μαζί της περισσότερο για λόγους εγωισμού και ιστεροφημίας. Αν και ήξερα ότι αυτό είναι ατιμία, δεν το μετάνιωνα όχι. Εξάλλου και αυτή έκανε ατιμία, προδίδοντάς με. Σε κρατώ, δε σε κρατώ. Σε έχω, δε σε έχω, σε κρατώ, δε σε κρατώ. Ελπίζω, δεν ελπίζω, σ' ονειρεύομαι. Ελπίζω, δεν ελπίζω, σ' ονειρεύομαι. Είσαι, δεν είσαι πάλι αυτή που με καλεί. Μένω, δε μένω, πάλι μένω απ' την αρχή. Ελπίζω, δεν ελπίζω, σ' ονειρεύομαι. Ελπίζω, δεν ελπίζω, σ' ονειρεύομαι. Γίνε σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά. Γίνε σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου. Πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές. Μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά μου έμαθε τα ταξίδια να λυτεύω εμψυχρό. Περνάω καλά και με χάλια καιρό το παλιό μου παλτό. Και σβήνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Σ' ένα άδειο βαγόνι μείναμε ως το πρωί κι έξω έριχνε χιόνι. Πώς περάσαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ, ποιος θα πέν πιο μετάξει, θα με βγάλει. Σε σένα
Έτσι όπως έχω αγκαλιά και έχεις ακουμπήσει στα ξεδιά. Γιατί δεν του λες την αλήθεια? Όλη της αγαπάκι θα σε συγχωρήσει. Μα ξέρεις τι του έχω κάνει? Τον έχω τρελάνει. Τον έχω κάνει να πιστέψει ότι είναι ανίκανος. Ένα πράγμα ήθελα να ζωήσω, να κάνει ένα παιδί. Και εγώ τον έχω κάνει να πιστέψει ότι δεν είναι ικανός να το αποκτήσει. Έπρεπε να το έχεις πει από την αρχή. Τώρα θα έχεις λιγότερα προβλήματα. Εδώ δεν μπορούσα να αποδεχτώ την αλήθεια εγώ. Θα την έλεγα σε εκείνο. Μα γιατί δεν του το είπες όταν σου έκανε την επίσημη πρόταση γάμου? Όταν άκουσα την Άννα να του λέει ότι θα είμαι έτοιμη για γάμο όταν αποφασίσω να κάνω παιδί, τσάκησα. Έφυγα τρέχοντας. Έγινα ρεζίλη και το είχα κάνει και εκείνο. Τότε αποφάσισα να του πω την αλήθεια, αλλά κατάφερα να το πω μόνη μου. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν έχεις άλλα περιθώρια. Τι, ότι μετά από τόσο καιρό τα φάρμακα που έπαιρνε, όλες οι προσπάθειες, όλη αυτή η αγωνία για τα αποτελέσματα ήταν μάταιη? Γιατί εκείνος μπορεί να κάνει τέτοια? Δεν μπορώ να το κοιτάξω τα μάτια για να πω την αλήθεια. Τρέπω. Ναι, αλλά πρέπει να τη μάθει. Αν δεν μπορείς εσύ, βάλε κάποιον άλλον, κάποιον θυμίσως γνωστό, έναν άλλον άνθρωπο. Όπως αφήνομαστε γλυκά τώρα νησταγμένοι στο κρεβάτι, δε μου λέω να είμαστε καλά. Πάντα ξεχασμένοι στην αγάπη. Έχεις κουραστεί, μα εγώ είμαι εδώ. Γύρε στο κορμί μου και κοιμήσου. Όπου και να βγει θα σ' αγαπώ. Έγινε η ζωή μου πια. Ζάλισέ με, πάρε με ψηλά. Φίλησέ με, τύλιξέ με στα χέρια σου ζεστά. Κι ας το πούμε, κι ας ορκιστούμε κάθε μας βραδιά. Όσο ζούμε, να ξαναζούμε την πρώτη μας φορά.
Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος, λέει η λαϊκή σοφία. Όπως και ενός κακού μοίρα έπονται. Είχα ακούσει και τις δύο παροιμίες που η κάθε μία ξεχωριστά προμήνει μια καταστροφή. Φαντάσου τι σε συνδυασμό. Καλησπέρα, Μαρή. Πώς από εδώ. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Παίρνω μέσα να πω. Εντάξει, εντάξει, και εγώ θα πω να κάνω ένα μπανάκι τώρα και θα σε περιμένω. Έλα, φίλια γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να περάσω. Ναι, πέρασε. Πάω μια στιγμή να δηλαδή, και έρχομαι, έτσι. Θα μου βάλεις άλλο ένα ουίσκι. Πάρε και για σε μένα ποτήρι, θα σου χρειαστεί. Λοιπόν. Αργή! Η επιβεβαίωση ότι η γυναίκα μου ήταν στήρα ήρθε από την πεθερά μου μέσα στο επόμενο μισάωρο. Ίσως έπρεπε να το είχα καταλάβει. Η ταραχή της εκείνο το βράδυ που η Άννα προσπαθώντας να την πείσει για το γάμο της είπε να κάνει παιδί. Η προθυμία να μου κλείσει η ίδια το ραντεβού για την εξέταση. Και η έμεση άρνησή της να γίνει μητέρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Άννα ήταν έγκυος από εμένα. Η ζωή μου είχε αρχίσει να παίρνει τη μορφή τραγωδίας. Πόσο θεωρηθεί η κατάληψη της ηλικής στέγης. Σύζυγος, εσύ! Με απάτησες πριν καλά καλά παντρευτούμε. Τελικά με παντρεύτηκες από εγωισμό. Μόνο και μόνο για να μην γίνεις ρόμπα στους φίλους σου. Ενώ εσύ έπαγε υποχρέωση, ε! Όταν κατάλαβες ότι μόνο εγώ μπορώ να πληρώσω τα χρέη σου στις τράπεζες. Οκ, λοιπόν. Και? Πώς τολμήσες να με βγάλεις ανίκανο. Όταν εσύ είσαι ουσιαστικά αυτή που δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Φύγες με τη φίλη μου για να λύσεις το υπαρξιακό σου πρόβλημα. Πάρε το μουλικό σου λοιπόν και φάτο! Το παιδί να μην το ξαναπιάσει στο στόμα σου. Είναι ότι πιο όμορφο έχει συμβεί με ένα το βρώμικο παιχνίδι που μου έπαιξες. Αν θες για ζύγιο, δικό σου. Συμφωνώ.
Αισθανόμουν σαν κλόουν που έτρεχε μέσα στην πόρα και η βροχή του ξέφαφε το ψεύτικο προσωπείο για να αποκαλύψει τη θλίψη που είχε στο πρόσωπό του. Ακόμα και έτσι όμως ένιωθα καλύτερα. Ίσως αν χώριζα να ήταν καλύτερα. Θα έμενα μαζί με την Άννα μέχρι να γεννηθεί το παιδί και μετά βλέπαμε. Είστε τσιγόμενη τη μέρη. Είστε σε διάσταση, ε? Ναι, και μέχρι να γεννηθεί το παιδί αποφάσισα να μείνω με την Άννα. Προφανώς μετά θα μετακομίσουμε. Ένα παιδί χρειάζεται περισσότερο χώρο και εμείς μεγαλύτερο σπίτι. Ίσως να πάρω και ένα δάνειο, σκέφτομαι, για να αγοράσω κάμια μονοκατοικία. Έλα, χαζομπαμπά, ξύπνα. Έχεις ακόμα καιρό μέχρι να βγάλεις και στο παιδί βόλτα. Χαζομπαμπά. Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος. Πού? Πότε? Ναι, ναι. Έρχομαι αμέσως. Έρχομαι αμέσως, ναι. Πάμε. Κάτι σοβαρό συνέβη στην Άννα. Δυστυχώς το παιδί ήταν αδύνατο να το κρατήσουμε. Είχε πεθάνει πριν την φέρουν εδώ. Μπορώ να τη δω. Καλό θα ήταν. Να τις κρατούσατε και λίγη συντροφιά. Σε τέτοιες καταστάσεις βοηθάει. Μονοπάτια του καημού στη γέφυρα του στεναγμού με κάνει μάνα μου. Μια φθινοπόρινη βραδιά ζωή, την κρύα σου καρδιά είδαν τα μάτια μου. Το μόνο που είπε ο Στέλιος ήταν ότι η ζωή μου μοιάζει με μια κακόγουστη φάρσα. Αφού η Άννα ξαναστάθηκε στα πόδια της, αποφάσισα να αποσυρθώ στο εξοχικό μου και να θρηνήσω το μόνο πραγματικά αθώο θύμα αυτής της ιστορίας, το παιδί μου. Έγινε απλησίαστος. Δεν τρώει, δεν μιλάει. Πίνει πολύ. Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Έχει φύγει τόσες μέρες από το σπίτι και ανησυχώ. Εδώ δεν είναι, άρα θα είναι στο εξοχικό. Και γιατί να είναι εδώ? Εμένα με εγκατέλειψε οριστικά από τότε που ήρθε να μείνει μαζί σου. Εγώ δεν είχα τίποτα άλλο κοινό μαζί του παρά μόνο το παιδί. Το παιδί. Άκου, η μανία του να κάνει παιδί δεν είναι τυχαία. Δεν ξέρω αν σου τα έχει πει. Εγώ το ξέρω από παιδί. Έχω γνωρίσει την οικογένειά του και ξέρω καλά τι τραβάει η μάνα του από τον πατέρα του. Άσχημα, παιδικά χρόνια που τον έχουν σημαδέψει. Ήθελε ένα παιδί για να διοχετεύσει την τρυφερότητα και την αγάπη που δεν είχε από τον πατέρα του. Και δυστυχώς εσύ δεν μπορούσες να το δώσεις. Και πρέπει τώρα εγώ να κάνω κάτι? Είσαι η μόνη που μπορεί. Το ξέρεις ότι ο Στέλιος έχει φύγει ταξίδι. Εμένα δεν θέλει να με βλέπει γιατί του θυμίζω το παιδί. Δεν μπορώ να τον σκέφτομαι χαμένο. Πρέπει να είναι στο εξοχικό, πήγαινε να του μιλήσεις. Ίσως να μπορέσεις να τον βοηθήσεις. Εγώ? Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα με ακούσει? Γιατί κατά βάθος πιστεύω ότι σε αγαπάει. Δεν ξέρω. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Απ' το τζάμι κοιτώ και θυμάμαι να είχα δει τι παράξενο φως στη ζωή στο σκοτάδι. Έχει πιάσει βροχή, είναι η ώρα που φεύγει. Ήρθα για να σε δω, μα εσύ μ' αποφεύγεις. Κάτω απ' την ομπρέλα σου θα μπω και θα ρωτήσω βιαστικά για τη ζωή σου. Αχ, πόσο μου έλειψε αυτό, μες στη βροχή να περπατάω εδώ μαζί σου.
Απ' το χέρι σου θα κρατηθώ. Θα σε κοιτάξω, θα μυρίσω τα αρώμα σου. Κι άλλη μια φορά θα το δεχτώ, πως είναι βάσανο να είμαι μακριά σου. Άρα για εκεί που θα πάω θα βρω την αληθινή ευτυχία. Ποιος ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρω το παιδί μου. Μόνο αυτό το παιδί από το χέρι κρατάει. Στα ίδια μέρη κι απόψε η ζωή θα τους πάρει. Θα περάσουν ξανά από τις μνήμες στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, από του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά από τις μνήμες στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, από του φόβου τα δίχτυα. Θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν ποτάμια στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε, και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες, και τα όνειρα που έσκαψαν μες στα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβουμε εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο. Τον εαυτό του παιδί από το χέρι θα πιάσει. Σαν για λίγη στιγμή θα θα σπάσει. Θα χωρίσουμε και ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό που τους δύο δεν χωράει. Θα χωρίσουμε και ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν... Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε έναν παράδεισο που με διώξε και να με. Με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ, μα είδα το θαύμα κι όσο ζω θα το θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να με γυρέψεις συναργά, ό,τι κι αν κάνεις σε νικάνει οι αναμνήσεις. Μονάχια κόνησες μαχαίρια και σπαθιά και έσπηρες γύρω σου καρφιά να περπατήσεις. Κάποτε θα έρθει η στιγμή και θα το δεις, δίχως τηλέφωνο ή γράμμα να βρεθούμε, και δίχως τίποτα να κάνω ή να πεις, μέσα στα δάκρυα της συγγνώμης να πνιγούμε. Μονάχα έτσι θα τελειώσουμε εμείς. Παπά! Σ' έναν αθάνατο παράδεισο όταν πούμε. Κάποτε θα έρθει η στιγμή και θα το δεις. Επιτέλους, δίχως τηλέφωνο ή γράμμα θα βρεθούμε.